Ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της παραμυθιάς Θεσπρωτείας, αφού δύο νέα κρούσματα προέκυψαν μετά τη λήψη 36 δειγμάτων από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Οι νοσούντες ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον ήδη επιβεβαιωμένου κρούσματος. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων φτάνει τα 9 σε μια περιοχή που δεν είχε βρεθεί στο παρελθόν κανείς θετικός στον κορονοϊό, ενώ συνεχίζεται η εκτεταμένη ιχνηλάτηση. Στην Ξάνθη εντοπίζονται σχεδόν τα μισά από τα 21 νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Την ίδια ώρα, δάσκαλοι που ήρθαν σε επαφή με τη μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής, που βρέθηκε θετική στον ιό μετά από προεγχειρητικό έλεγχο, βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ η μαθήτρια φαίνεται ότι είχε εμφανίσει συμπτώματα πριν τη διάγνωση. Το παιδάκι είχε, από ό,τι γνωρίζω, τις προηγούμενες μέρες, πριν 15 μέρες περίπου, είχε πάει στο σχολείο και λόγω πυρετού έφυγε από το σχολείο. Είχαμε ζητήσει και πριν λίγες μέρες, επειδή υπάρχει έντονο επιδημιολογικό φορτίο και είδαμε πάρα πολλά σχολεία, 10 σχολικές μονάδες να κλείνουν, αν είναι δυνατόν να υπάρξει αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων. Την Ξάνθη και την Κομωτινή επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Παναγιώτης Αρκουμανέας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τοπικές εξάρσεις που παρουσιάστηκαν πρόσφατα δεν εμπνέουν τόση ανησυχία γιατί είναι ελεγχόμενες. Αντίθετα, το πρόβλημα εστιάζεται στη μη τήρηση των μέτρων προστασίας εν ώψη της υποδοχής τουριστών και από άλλες χώρες και στα εισαγόμενα κρούσματα. Ο κίνδυνος είναι από 1η Ιουλίου, γι' αυτό πρέπει όλοι να συμπεριφερθούμε με σοβαρότητα. Θα πρέπει να σταματήσουν τα πάρτι στα νησιά, θα πρέπει να σταματήσει ο συνωστισμός στα πλοία, θα πρέπει μέσα στα πλοία να φοράνε μάσκες. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι να μην αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα και αρχίσουν οι διασωληνώσεις. Βέβαια. Θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί από Σεπτέμβριο, εκτός του ότι θα έχουμε έξαρση, θα έχουμε και τη γρίπη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 8, ενώ το σύνολο των κρουσμάτων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ανέρχεται σε 3.287.